Είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει καθαρά στην άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Ναι, αυτό είναι ο στόχος, γι' αυτό ήρθαμε εδώ, γιατί έχουν έρθει και αρκετά παιδιά από Β' Εθνική, αρκετοί καλοί παίχτες. Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί 2 χρόνια, δεν κατάφερε να βγει. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε ξανά την ίδια προσπάθεια για να διεκδικήσουμε την άνοδο. Mm-hmm. Βέβαια τη διεκδικούμε με 3-4 ομάδες της κατηγορίας με πολύ βαριά φανέλα, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να μας απαγορεύσει και εμείς να διεκδικήσουμε. Ωραία. Συγκυριακά συμβαίνουν 2 πράγματα αυτή τη στιγμή γύρω από το όνομά σας. Το ένα, ότι ο Πανσαρικός παίζει με τον Πανελληνιακό την πρώτη αγωνιστική, και το δεύτερο, ότι ο κύριος Κούγιας έχει μάλωσει, να το πω και έτσι, έχει χαριτολογώντας, έχει έρθει σε λεκτική αντιπαράθεση, τουλάχιστον αυτό λέει ο ίδιος, διαψεύδει το γεγονός ότι χειροδίκησε, προς έναν συναδελφό σας, τον Ντεγκρά. Πώς τα φέρει η ζωή, όμως, πριν από 3 χρόνια ήσταν εσείς περίπου στην ίδια θέση, τι είχε γίνει τότε, έτσι λίγο να θυμηθούμε? Είναι λίγο διαφορετικές περιπτώσεις. Και τότε στην Πάτρα εγώ ήμουν σαν αντίπαλος, δεν ήμουν στην ομάδα του κ. Κούγια. Mm-hmm. Απλά επειδή στο ημίχρονο, όπως κατεβαίναμε στα αποδυτήρια, γίνανε κάποιες συμπλοκές εκεί με τον γενικό αρχηγό τότε που είχαμε στο Αίγιο. Τον κύριο Μαστροκυριάκο. Τον κύριο Χρήστο Μαστροκυριάκο, ναι. Mm-hmm. Βλέποντάς τα αυτά, όπως κατέβαιναν στα αποδυτήρια, προσπάθησα να τους χωρίσω και όπως πήγα να κρατήσω τον κύριο Κούγια, έκανε την ίδια χειρονομία, με έπιασε από το λαιμό. Αλλά εντάξει, μας χωρίσανε, δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό. Είχατε πρόθεση εσείς να ανταποδώσετε, ας πούμε, αυτό, θέλατε να τον ερημίσετε, ή είδε ότι ήσασταν εσείς, ή ήταν τυφλός εκείνη την ώρα από τα νεύρα? Όχι, δεν είδε. Θεωρώ ότι εκείνες τις ώρες δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι και τι κάνει, αν προσπαθεί να χωρίσει ή αν προσπαθεί να του επιτεθεί. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι λίγο διαφορετικό το περιστατικό. Ναι. Διότι ήμουν σαν αντίπαλος, είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ, μιας και αναφερθήκατε στο τερματοφύλακα, στον Μπεγκρά, mm-hmm. αυτό θεωρώ ότι στις μέρες μας, το 2016, αυτό το πράγμα που συνέβη είναι επικός, τραγικό. Εκεί θέλω να καταλήξω πώς ένας παράγοντας μπορεί να κατεβαίνει στην φυσούνα και να επιτίθεται είτε σε αντιπάλους είτε και στους ίδιους τους παίκτες. Εγώ προσωπικά, επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα, επειδή παρακολούθησα το παιχνίδι, θεωρούσα ότι κάτι θα γίνει. Δεν θεωρούσα όμως ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο να απλώσουν χέρι σε ένα ποδοσφαιριστή, σε ένα τερματοφύλακα. Είναι το λιγότερο τραγικό αυτό και νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί παρακολουθώ τι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να λυθούν τέτοια πράγματα και όχι χειροδικίες ή δημόσια να βρίζεις τον ποδοσφαιριστή ή οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι θα έπρεπε και ο προπονητής εκεί να προστατεύσει τον παίχτη. Βλέποντας την φάση του Ντεγκρά, και θα πάω, μάλλον ας πάω καλύτερα πρώτα στον προπονητή. Ο προπονητής άδειασε τον παίχτη. Πιστεύετε ότι είναι λάθος αυτό από τον κύριο Αναστασιάδη? Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον κύριο Αναστασιάδη με την τεράστια πορεία του, αλλά οποιοδήποτε προπονητής και να ήταν, θεωρώ ότι έπρεπε να προστατεύσει ένα ποδοσφαιριστή τουλάχιστον δημόσια. Στα ποδητήρια ή την άλλη μέρα μπορούσε να του πει τις παρατηρήσεις του, μπορούσε να του πει ό,τι θέλει. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ άλλο, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να κρίνω τον κύριο Αναστασιάδη, απλά την ενέργεια. Ναι. Ο κύριος Κούγιας, όπως τον έχετε γνωρίσει, είναι έτσι ένας οξύθυμος άνθρωπος γενικά. Είχατε αναφερθεί και προς το πρόσωπό του κάποτε, είχατε πει ότι λυπάμαι γι' αυτόν. Ισχύει ο χαρακτηρισμός ακόμα αυτός? Δεν λυπάμαι για αυτόν προσωπικά. Λυπάμαι για το ότι υπάρχει σε εγώ τον γνώρισα στην Παναχαϊκή. Mm-hmm. Η Παναχαϊκή, η Λάρισα είναι ομάδες με τεράστια φανέλα και δεν τις χαρμόζουν τέτοιες συμπεριφορές. Κατάλαβα. Είναι ομάδες με μεγάλη ιστορία και είναι κρίμα να μικραίνουν από τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Στην φάση του Ντεγκρά, μιας και παίζετε την ίδια θέση, δικαιολογείται απόλυτα την συμπεριφορά του? Δηλαδή ήταν μια τυχής, πιστεύετε κι εσείς, φάση ή έγινε σκεμμένα? Πώς το είδατε κι εσείς? Εσκεμμένα σε καμία περίπτωση, και αυτό είναι και αυτό πολύ στενάχωρο που συμβαίνει. Το να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε ένας αθλητής κάνει ένα εσκεμμένο λάθος και πότε όχι. Mm-hmm. Έγινε ένα λάθος, μπορεί να ήταν μεγάλο, μπορεί να φύγει σε βαθμούς στην ομάδα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και το στυλ του κάθε τερματοφύλακα, το πώς παίζει, το πώς κινείται. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Ντεγκρά είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια και ίσως εκεί υπερεκτίμησε τη
τις δυνατότητες του και έγινε αυτό το λάθος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να κρεμάσεις είτε να διασύρεις έτσι δημόσια έναν ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Θα συμφωνήσω και εγώ απόλυτα. Βλέποντας την φάση, νομίζω ότι ταιριάζει με την περιγραφή του. Λέει ότι κλείστηκα από τον Περόνε στην πρώτη τρίπλα. Εκεί ήταν το λάθος μου και μετά τα έχασα και έκανα μια λάθος πάσα. Απλά εξωτερικά εμείς το βλέπουμε. Όμως κατηγορείται ο άνθρωπος και είναι σε πολύ δύσκολη ψυχολογική θέση και σκέφτεται ακόμα να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Ναι, το γνωρίζω, το διάβασα όλα αυτά. Σας είπα, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να φτάνουμε ένα αθλητή σε τέτοιο σημείο. Mm-hmm. Μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Παιχνίδι στην γάμο κατηγορία έχουμε, παιχνίδια έχουμε εκεί πέρα. Δεν έχουμε ακόμα στην Football League. Για τον ΑΒ λόγο θα καθυστερήσει κι άλλο η έναρξη. Ο Πανσαρικός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Πανελληνιακό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο το θυμόμαστε όλοι πέρυσι. Εσείς γενικά παρακολουθείτε Πανσαρικό, παρακολουθείτε τις εξελίξεις? Ναι, φυσικά και παρακολουθώ. Όταν περνάς από μια ομάδα και πόσο μάλλον όταν περνάς και ζεις καλές στιγμές. Mm-hmm. Και οι ομάδες με τη φανέλα του Πανσεραϊκού δεν μπορείς να με παρακολουθείς μετά. Εκτός ότι, το ότι μιλάω και με πάρα πολλά παιδιά, με φίλους μου από την ομάδα, παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα τι γίνεται. Αν μπορούσα το παιχνίδι του Πανελληνιακού, θα θέλατε να το δείτε είτε από το γήπεδο ως θεατής, είτε από την τηλεόραση? Ναι, αν ήταν... Από το γήπεδο είναι λίγο δύσκολο γιατί είμαι μακριά, αλλά αν ήταν τηλεοπτικό, αν είναι τηλεοπτικό, mm-hmm. θα ήθελα να το δω. Υπάρχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι από την δική σας οπτική πλευρά? Θα θέλατε ένα λόγο περισσότερο να κερδίσει ο Πανσεραϊκός τον Πανελληνιακό? Νομίζω ότι φέτος θα κερδίσει γιατί είναι καλύτερη ομάδα και θα κερδίσει, έτσι νομίζω. Πέρυσι δεν ήταν καλύτερη ομάδα? Πάλι θεωρώ ότι ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά. Εντάξει. Έτυχε και ήρθε ένα στραβό αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, ήταν μια τυχή στιγμή. Δηλαδή, φέτος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στον Πανελληνιακό. Το θέμα όμως το οποίο είχε δημιουργηθεί απέναντι στον κύριο Δημόπουλο, για εσάς θεωρείται λήξαν? Θέμα λήξαν. Εγώ το ξαναείπα και μετά από ένα μήνα φέτος από τον Πανελληνιακό ότι mm-hmm. την ίδια στιγμή το ίδιο πράγμα θα έκανα. Δεν το μετανιώνω ποτέ. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί, δηλαδή το έχω διαγράψει, δεν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιατί η ομάδα πάντως του Πανελληνιακού κινδυνεύει και με υποβιβασμό, αυτή είναι η αλήθεια, μετά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με αυτά που τις προσάψαν σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω και αν θα γίνει το παιχνίδι κόντρα στον Πανελληνιακό, του Πανσεραϊκού. Θα ήθελα έτσι να ρωτήσω τώρα, εσείς τι σκέφτεστε για το μέλλον σας, γιατί μου έχετε αναφερθεί ότι ίσως κρεμάστε και τα γάντια σας? Ναι, το είχα σκεφτεί πολύ σοβαρά για 1,5-2 μήνες. Mm-hmm. Απλά προέκυψε η ομάδα που είμαι τώρα, η ΑΕ Καραϊσκάκης, είναι μια ομάδα που έχει έδρα στην Άρτα. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Περίπου μια μισή ώρα από τα Γιάννενα, έτσι? Είναι γύρω στα 30-35 λεπτά. Α, είναι ακόμα πιο κοντά? Ναι, είναι πολύ κοντά. Και αφού προέκυψε, είναι μια ομάδα καταρχήν η οποία αυτή τη δύσκολη εποχή, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη, πολύ καλά οικονομικά, έχει διόκτητο γήπεδο, έχει δίπλα βοηθητικό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν μια προσπάθεια εδώ, το μόνο μείον είναι ότι δεν έχει τον κόσμο που έχουν άλλες ομάδες, αλλά γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια να βγει η ομάδα, μακάρι να το καταφέρουμε, και επειδή προέκυψε αυτή η πρόταση και με βόλευε ουσιαστικά που θα έμενα στο σπίτι μου, mm-hmm. Αποφάσισα να συνεχίσω γιατί κακά τα ψέματα είναι και δύσκολες οι εποχές. Σίγουρα. Αλλά τι είναι αυτό που οθεί έναν νέο τερματοφύλακα να σκεφτεί στα 27-28 να σταματήσει το ποδόσφαιρο? Σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Στη δική μου περίπτωση, ας πούμε, εγώ απογοητεύτηκα γιατί τόσα χρόνια δεν μάθαινα κάτι στο ποδόσφαιρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μάθαινα κάτι, δεν γινόμουν καλύτερος ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις που εξελισσόμουν σαν παίχτης. Και από εκεί και πέρα, προσωπικά εμένα, δεν ξέρω αν είναι λάθος. Αυτό με αηδίασε και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή τα περισσότερα χρόνια έπαιζα β' εθνική, με αηδίασε όλη αυτή η κατάσταση με αυτό το πρωτάθλημα. Το οποίο βλέπετε και τώρα, μου είπατε πριν, ότι δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, με πόσες ομάδες θα ξεκινήσει. Okay. Δηλαδή αυτό το είπα και πέρυσι, είναι ένας θίασος. Mm-hmm.
Κατάλαβα. Άρα η κατάσταση είναι αυτή που σας σωθεί στο να σταματήσετε, αν σταματήσετε κάποτε το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το έχετε ψάξει ποτέ να φύγετε στο εξωτερικό ώστε να μην ασχοληθείτε και ταυτόχρονα να ακολουθήσετε αυτό που αγαπάτε. Εκτός αν δεν το αγαπάτε πλέον και είναι δουλειά. Ναι, είναι ωραίο πράγμα το, είναι ωραίο πράγμα το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ωραίο. Φτάνει να παίζεις όπως παίζουν όλες οι χώρες οι προηγμένες ποδοσφαιρικά. Φτάνει να ζεις και να το ευχαριστιέσαι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμείς πλέον εδώ δεν ευχαριστιόμαστε. Δεν είχατε ποτέ πρόταση από το εξωτερικό ώστε να πάτε έστω και στην Τουρκία ή στις γείτονες χώρες να αγωνιστείτε? Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο. Αν είχε τύχει, δεν θα το είχα σκεφτεί καν. Mm-hmm. Από τις μικρές εθνικές πάντως ήσασταν μέλος και στην Under 19 και στις Ελπίδες. Θα θέλατε έτσι κάποτε να σας δοθεί ευκαιρία να παίξετε και στην Εθνική Ελλάδος? Είναι κάτι το οποίο σας έχει μείνει ως πικρία μέσα σας? Όχι, όχι, δεν είναι ως πικρία. Δεν έκανα το βήμα παραπάνω. Δεν κατάφερα να παίξω σε top επίπεδο έστω και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα νομίζω είναι και λίγο και σιγά σιγά περνάνε τα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εφικτό. Καλά, δεν σας πήραν τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τα 30 δεν έχετε πατήσει. Εντάξει, το 89 γεννηθείς, στα 27 είστε. Ακόμα έχετε μέλλον. Εντάξει, απλά είναι λίγο δύσκολο να κάνεις τόσο μεγάλο βήμα τώρα μετά από κάποια ηλικία. Mm-hmm. Αλλά έχω από τις μικρές εθνικές έστω, έχω να θυμάμαι πάρα πολύ καλές στιγμές. Έχω να θυμάμαι παιχνίδια με εθνικές μεγάλων χωρών και πολύ καλές εθνικές. Έχω να θυμάμαι την πορεία στο Euro Under 19 που πήγαμε στον τελικό. Είναι και αυτά αναμνήσεις. Δεν πειράζει, ας μην. Δεν καταφέρουν όλοι να φτάσουν στην Εθνική Ελλάδος. Κάποια από αυτά τα παιδιά τώρα παίζουν στην Εθνική Ομάδα. Μεγαλώσανε και είναι στην Εθνική Ομάδα βασικά στελέχη. Πιστεύετε ότι αυτή η κακή πορεία που έγινε για τα προκριματικά του Euro ήταν μια κακή παρένθεση? Δηλαδή, ναι, ότι έχουν το ταλέντο να παίξουν καλύτερη μπάλα? Ναι, επειδή κάποια παιδιά από αυτά τα έχω ζήσει, mm-hmm. έχουν τεράστιο ταλέντο. Τώρα, για 1-1,5 χρόνο δεν ξέρω τι συνέβη και δεν ερχόταν τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι αυτό πέρασε και ότι θα αρχίσουμε ξανά να βλέπουμε επιτυχίες. Γιατί τα παιδιά αυτά τα περισσότερα που ξέρω έχουν μεγάλο ταλέντο. Μάλιστα. Κύριε Ανδρούτσο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα στην ζωή σας και φυσικά να πετύχετε τον στόχο σας που είναι η άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Δεν ξέρω αν τον πετύχετε ότι. Πώς θα αισθανθείτε αν βρείτε απέναντι τον Πανσερικό ως αντίπαλος? Το έχετε σκεφτεί αυτό καθόλου? Δεν το έχω σκεφτεί γιατί είναι νωρίς, αλλά μακάρι να γίνει αυτό και νομίζω ότι θα χαρώ να έρθω να παίξω στη ΣΕΡΙΣ. Έτσι νομίζω. Αν καταφέρουμε να βγούμε και να βρεθούμε αντίπαλοι. Έχετε φύγει ως φίλος, υποθέτω, έτσι, και ως φίλος θα γυρίσετε. Διατηρείτε και σχέσεις με παίκτες του Πανσερικού? Και με παίκτες και με αρκετούς παράγοντες από την ομάδα. Έχει πολύ αξιόλογους ανθρώπους ο Πανσεραϊκός. Τώρα μια γνώμη για τον κύριο Δηλμπέρη. Πέρυσι γνωρίσατε πολλούς πάντως προπονητές. Ήθελα έτσι για κλείσιμο να ρωτήσω τη γνώμη για τον κύριο Δηλμπέρη, ο οποίος είναι νέος προπονητής. Πέρυσι είχατε και τον Κατσαβάκη, είχατε και τον Πάολο Κάμπος. Είχατε πει καλά λόγια και για τους συγκεκριμένους προπονητές και για τον κύριο Δημητρίου. Για τον κύριο Δηλμπέρη έχετε άποψη, τον γνωρίζετε? Προσωπικά δεν τον γνωρίζω. Mm-hmm. Από όσο γνωρίζω από τις ομάδες που έχει περάσει και από άλλους παίχτες που είχε και από τον τρόπο παιχνιδιού που έχω δει όσο έχουμε παίξει αντίπαλοι, νομίζω ότι είναι ένας ανερχόμενος προπονητής και θα παρουσιάσει κάτι καινούριο φέτος στον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, ο Πανσεραϊκός θα προσπαθήσει να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, χωρίς υπερβολές, αλλά ωραίο ποδόσφαιρο. Ωραία. Ευχαριστώ. Μακάρι να το δούμε, να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ ωραία, κύριε Ανδρούτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τον χρόνο σας και πάλι σας εύχομαι υγεία και να πάνε όλα καλά στη ζωή σας. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, γεια σας.